Νέο λάδι στη φωτιά ρίχνει η Τουρκία που χθες προχώρησε σε μία ακόμη πρόκληση καθώς εξέδωσε νέα ναυτική οδηγία Ναύτεξ με την οποία ανακοινώνει την πρόθεσή της να ξεκινήσει έρευνες νότια της Γάβδου επιστρατεύοντας το πλωτό γεωτρύπανο Γιαβούς με χρονικό ορίζοντα από σήμερα έως και τις 20 Ιουλίου. Πρόκειται για μια κίνηση με την οποία ο Ερντογάν φέρεται να επιχειρεί να κλιμακώσει επικίνδυνα την ένταση ή απλά να τεστάρει αντιδράσεις από πλευράς της Ελλάδας και των συμμάχων, καθώς πρόκειται για την περιοχή στην οποία η Total σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέες έρευνες για υδρογονάνθρακες από το φθινόπωρο. Είναι πάντως η πρώτη φορά που η Άγκυρα εργαλειοποιεί το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο και μάλιστα από την υποτιθέμενη πλευρά της ΑΟΣ για τη Λιβύη, που όμως βρίσκεται μέσα σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και για την πατρίδα μας είναι σίγουρα η πιο κρίσιμη περίοδος από το 1923, γιατί αυτό που γίνεται στη Λιβύη, όπου είναι ο κεντρικός πυλώνας της πολιτικής της Τουρκίας για την Μεσόγειο και για το Αιγαίο, αυτό που γίνεται στη Λιβύη και ιδιαίτερα η μάχη, η επικείμενη μάχη στη Σύρτη και στην Αλ Τζούφρα, πιστεύω ότι θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα της Τουρκίας νοτίως της Κρήτης αλλά και στο Αιγαίο, και από αυτά τα βήματα θα κριθεί πραγματικά η μορφή που θα έχει ως κράτος η Ελλάδα. Εάν η Τουρκία νικήσει, ναι, και με μια στρατιωτική νίκη αλλά και με τον έλεγχο των κοιτασμάτων, τότε πιστεύω ότι δεν υπάρχει δύναμη, εννοώ πλην της Ελλάδας, να τη σταματήσει να κάνει αποθέσεως ισχύως το επόμενο βήμα νότια της Κρήτης και στην περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Σύρτη και στην Αλ Τζούφρα παίζεται και η δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου της Τουρκίας στην Κρήτη, στη Ρόδο, αύριο και μεθαύριο στο Αιγαίο. Χαρακτηριστικά ήταν και τα όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV από τον γεωστρατηγικό αναλυτή Σάβα Καλεντερίδη, με τον ίδιο να προχωρά στην εκτίμηση πως ένα θερμό επεισόδιο βρίσκεται πρώτων πυλών έως το φθινόπωρο, με την Ελλάδα πλέον να καλείται να προσχεδιάσει την αντίδρασή της. Κατά την άποψή μου, όπως η Αίγυπτος επικαλείται ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ναι, και είναι εκεί, έπρεπε με προλάβατε. Για μας δεν είναι. Έπρεπε να είναι και η Ελλάδα εκεί και να μην φοβόμαστε. Να μην φοβόμαστε. Όταν ο άλλος σε πολεμάει με κανόνια, εσύ δεν μπορείς να τον πολεμήσεις με δηλώσεις και με διαβήματα και με επίκληση του διεθνούς δικαίου. Διότι η απειλή, είπαμε ότι είναι πρώτων πυλών, και θα δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβρη ή το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα, με ιδιαίτερη προσοχή, παρακολουθούν το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό την κίνηση 120 τουρκικών αλλιευτικών, τα οποία συγκεντρώθηκαν στα Δαρδανέλια και κινούνται προς το Λιβικό πέλαγος σε διεθνή ύδατα. Η είδηση που αποκαλύφθηκε χθες στη διάρκεια της εκπομπής Αντιθέσεις. Όταν δίνεις δικαίωμα να ψαρεύει ανάμεσα στα 6 και στα 12 μίλια, που είναι σκληρή κυριαρχία, εθνική κυριαρχία, δεν είναι κυριαρχικά δικαιώματα, είναι σαν να δίνεις το δικαίωμα σε ιταλικά τρακτέρ να έρχονται και να οργώνουν ελληνικά εδάφη, να καλλιεργούν και να θερίζουν. Αυτό το δικαίωμα να αναγνωρίσουμε στους Ιταλούς, επειδή τους αναγνωρίσουμε δικαιώματα παραδοσιακής αλληλείας. Θα μπορούσα να το δεχτώ εάν οι Ιταλοί αναγνώριζαν τα ίδια δικαιώματα για τους Έλληνες αλληλείς. Τώρα, αυτό απόψε. Αυτό λοιπόν οι Τούρκοι, βλέποντας ότι οι Ιταλοί πέτυχαν το στόχο τους, θα είναι συνεχώς στο Αιγαίο, θα αυξήσουν την παρουσία τους και όταν, αν πάμε κάποια στιγμή σε οριοθέτηση, θα διεκδικήσουν το δικαίωμα της αλληλείας όπου βρίσκονται τα τουρκικά αλλιευτικά παραδοσιακά ή θα βρίσκονται από τούτο και από το δικαίωμα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ναυτιλίας, δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται μεγάλος αριθμός τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο, καθώς τουρκικός νόμος απαγορεύει την αλλίευση στα τουρκικά χωρικά ύδατα από τις 15 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου.